Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εμβόλια των ενηλίκων. Κοντά μας η κυρία Θεοδώρα Απαρίση, παθολόγος στη δεύτερη παθολογική κλινική του Θεραπευτηρίου Υγεία. Γιατρέ, τελειώνει ο εμβολιασμός στην παιδική ηλικία? Επίκαιρη ερώτηση, ιδίως αυτή την εποχή που η συζήτηση για τον εμβολιασμό εναντίον του νέου κορονοϊού είναι τόσο έντονη. Η απάντηση είναι όχι, ο εμβολιασμός δεν τελειώνει στην παιδική ηλικία. Ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν οι ενήλικες? Καταρχάς, το εμβόλιο για την εποχική γρήπη. Όλοι οι ενήλικες πάνω από 60 ετών, αλλά και νεότεροι ενήλικες, αν πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα ή αν δουλεύουν σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή αν φροντίζουν ηλικιωμένους ή νεογνά, οφείλουν να εμβολιαστούν για την εποχική γρήπη. Το εμβόλιο κατά του πνευμονιακόκου. Όλοι οι ενήλικες πάνω από τα 65 έτη, αλλά και νεότεροι ενήλικες, αν πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, αν είναι καπνιστές ή υγειονομικοί, αυτοί που ασχολούνται σε χώρους παροχής υγείας, πρέπει να εμβολιαστούν και για τον πνευμονιόκοκο. Υπάρχουν δύο είδη εμβολίων, τα οποία πρέπει να γίνονται με μεσοδιάστημα ενός έτους. Το τρίτο εμβόλιο που πρέπει να κάνουν οι ενήλικες είναι του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκίτη. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι γυναίκες που επιθυμούν να κυοφορήσουν να έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Το εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα. Όλοι οι ενήλικες από 60 έως 75 ετών. Το εμβόλιο της υπατήτιδας Α. Υπατοπαθείς, υγειονομικοί, οι φροντιστές σε παιδικούς σταθμούς, άτομα που ταξιδεύουν σε χώρες που η νόσος ενδημεί, όπως την Ασία ή την Αφρική, και ομοφυλόφιλοι. Το εμβόλιο της υπατήτιδας Β. Άτομα που έχουν συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων, ομοφυλόφιλοι, υγειονομικοί και υπατοπαθείς. Το εμβόλιο για το μενιγκητιδόκοκο και για τον αιμόφυλο. Αυτά τα δύο εμβόλια πρέπει να γίνονται στα άτομα που έχουν ανατομική ή λειτουργική ασπλινία. Και τέλος, πολύ σημαντικό, το εμβόλιο HPV, το εμβόλιο για τα ανθρώπινα θυλώματα. Πρέπει να γίνεται σε όλα τα άτομα μεταξύ 18 και 26 ετών, εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί νωρίτερα στην παιδική ηλικία.